Κύριε Παπαδάκη, το πρώτο σας σχόλιο για τα μέτρα τα οποία έχει εξήγηλε χθες η κυβέρνηση. Μάλλον υπήρξαν όλες οι διευκρινήσεις και ποιους κλάδους αφορά και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους. Κοιτάξτε, τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Ανεπαρκή, γιατί, λέτε. Γιατί κατά βάση εξυπηρετούν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτοί είναι επί της ουσίας που πρημοδοτούνται. Και οι εργαζόμενοι κατά βάση συνεχίζουν να έχουν τεράστια προβλήματα, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, δείτε τι γίνεται με τις απολύσεις. Μα βασική προϋπόθεση, κύριε Παπαδάκη, είναι για να ενισχυθεί μια επιχείρηση, είναι να μην κάνει καμία απόλυση. Και αν γίνει απόλυση, θα θεωρηθεί άκυρη. Αυτό δεν σας ικανοποιεί? Από εδώ και μπρος. Γιατί ως τώρα οι 41.000 απολύσεις που έχουν ήδη γίνει, που θεωρεί η κυβέρνηση ως τραϊκή την κατάσταση, τις θεωρεί δεδομένες. Και το λέμε αυτό γιατί πρέπει να υπάρξει ρύθμιση όχι μόνο για τις απολύσεις και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν και σε αυτές που έχουν κλείσει, γιατί αυτό δεν είναι ακόμα σαφές, και ταυτόχρονα δεν πρέπει να υπάρχει καμία βλαπτική μεταβολή της σύμβασης. Γιατί τους χώρους δουλειάς αυτή τη στιγμή γίνεται το έλα να δεις κυριολεκτικά, με μεταβολές, με καταστρατήγηση της άδειας, της κανονικής άδειας, για παράδειγμα με την εκπεριτροπή σε εργασία. Και σε όλες αυτές οι εργαζόμενοι είναι ανοχήρωτοι και επιτρέψτε μας, μας προκαλεί ερωτηματικά η απαγόρευση της κυβέρνησης της συνάθρησης 10 ατόμων, και το λέμε αυτό όταν γίνεται για παράδειγμα αποθάρρυνση των αντίστοιχων συναθρήσεων για ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν υπάρξει ρητή απαγόρευση. Όπως επίσης σε μέσα μαζικής κύριε μεταφοράς... Κύριε Παπαδάκη, ρητή απαγόρευση για τις συναθρήσεις, για διασκέδαση, υπήρξαν στις πρώτες ανακοινώσεις. Αυτό ήταν το πρώτο μέτρο. Λέμε ότι αποθάρρυνση για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Και το λέμε αυτό ότι μας προκαλεί ερωτηματικά, γιατί το λέμε αυτό ότι δεν μπορεί να υποσταλεί το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να διεκδικούν, και η κατάσταση είναι απαράδεκτη ιδιαίτερα στο σύστημα υγείας, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ότι έχεις έναν επιθετικό μονοϊό. Έχεις και μια απαράδεκτη κατάσταση, ένα σύστημα υγείας που νοσεί. Έχουν περικοπεί από το 2010 50% της χρηματοδότησης. Πάνω από 5.000 υγειονομικοί έχουν αποχωρήσει από το 2009. Άρα και προ-κορονοϊού υπήρχε αυτή η κατάσταση. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευρωπαϊκή πρακτική να γίνεται διαλογή και κρουσμάτων, διαλογή και ασθενών, και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στη Σουηδία και στη Δανία και στην Ελλάδα. Άλλωστε και οι κλίνες που εξασφαλίζονται στην Ελλάδα από αυτή τη διαδικασία. Στη χώρα μας δεν συμβαίνει αυτό. Αυτή η διαλογή δεν συμβαίνει, κύριε Παπαδάκη, στη χώρα μας. Δεν το βλέπουμε αυτές τις μέρες. Βλέπετε κάτι τέτοιο αυτές τις μέρες εσείς? Γίνεται ακριβώς το γεγονός ότι ανακυρώνονται ή αναβάλλονται χειρουργία και με τέτοιο τρόπο εξασφαλίζονται οι θέσεις. Και το λέμε αυτό γιατί την ίδια ώρα είναι κλειστές οι ΜΕΘ, 110 ΜΕΘ, που θα μπορούσαν αύριο με το αντίστοιχο προσωπικό να είχαν λειτουργήσει, και υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα το ότι δεν επιτάσσονται οι ιδιωτικές κλινικές και τα νοσοκομεία και δεν ενσωματώνονται οι ιδιώτες γιατροί στο σύστημα υγείας, και το λέμε καθαρά. Ότι υπάρχει μια φάμπρικα που υπάρχει με τα τεστ και τα αντιδραστήρια που ελέγχουν οι ιδιώτες, τα ιδιωτικές κλινικές και τα νοσοκομεία, τα οποία αυτά τα τεστ διεξάγονται με όρους κυριολεκτικά ληστρικούς, εσχροκερδούν, και ακριβώς πρέπει τώρα άμεσα, γιατί η κυβέρνηση λέει όποιος θέλει να πάει στους ιδιώτες, και ακριβώς αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και πληρώνουν αδρά, κύριε... την ώρα που θα έπρεπε να είναι δωρεάν και να έχουν επιταχθεί από το δημόσιο σύστημα υγείας. Και εδώ βγαίνουν και συμπεράσματα ότι τελικά στις κρίσιμες ώρες είναι το δημόσιο σύστημα που κάνει όλη τη δουλειά, και ο ιδιωτικός τομέας ακριβώς γδέρνει τον κόσμο, και ακριβώς από αυτή κύριε τη Σπανάκη, πρέπει να βγουν και συμπεράσματα. Την απάντηση... Η κυβέρνηση έχει μια στρατηγική που για τα ζητήματα υγείας, για το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό που προβλέπει είναι να παίζει καθυστερήσεις για να αντέξει ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να λύσει στοιχειώδη προβλήματα της ασφάλειας, της υγείας του λαού μας. Ωστόσο, συμβαίνει αυτό, γιατί πώς κάποιος μπορεί να παίζει καθυστερήσεις όταν ο Υπουργός Οικονομικών λέει όσα μου ζητήσει το Υπουργείο Υγείας θα τα πάρει, και όταν έχουν ανακοινωθεί οι προσλήψεις. 200 εκατομμύρια ευρώ έχει πάρει αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας, την ώρα που πρικοδοτούνται οι όμιλοι με δις από αυτά που ακούμε.
Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εδώ οι προσλήψεις την ώρα που οι γιατροί είναι μέχρι τελικής πτώσεως, την οποία δεν υπάρχουν βάρδιες. Και αυτά τα λέμε και για τα νοσοκομεία και για τους χώρους δουλειάς. Όταν στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, έχεις εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν με τετράωρα, με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, την ώρα που υπερκερδοφορούν αυτοί οι όμιλοι την ίδια στιγμή, θα πρέπει να υπάρχει οκτάωρο, πενθήμερο, βάρδιες και προσλήψεις εργαζομένων. Διαφορετικά θα ισχύσει αυτό που λέει και είπε και ο κ. Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του κάποια στιγμή. Λέει όσες συνθήκες λέει δημιουργούν οι έκτακτες καταστάσεις είναι κινητήρι μοχλή για την επόμενη μέρα. Και το λέμε λοιπόν ότι γίνεται και μια πρόβα όλων αυτών των ελλείψεων και της κατάστασης της απαράδεκτης του χώρου δουλειάς ακριβώς ως πρόβα και για τις επόμενες και για την καλά επόμενη τώρα μέρα. Κύριε Παπαδάκη, και δεν λέμε, θα λοιπόν, λύσουμε τώρα τις εργασιακές σχέσεις εν μέσω μιας πανδημίας και μιας έκτακτης κατάστασης. Νομίζω το κατανοείτε αυτό. Ναι, το κατανοούμε. Εμείς βάζουμε το θέμα όμως ότι αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να συνεχιστούν και μετά την κρίση. Και το λέμε αυτό λοιπόν γιατί σήμερα είναι ανάγκη να πάρθουν αυτά τα μέτρα προσλήψεων, βάρδιες, έτσι ώστε να μην φτάσουν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν μέχρι τελικής πτώσης, γιατί οι ήρωες είναι μάρτυρες να μην γίνουν και επειδή έχουν μάσκα δεν σημαίνει ότι θα βάλουν και φήμωτρο και δεν σημαίνει ότι θα μπουν τα δικαιώματά τους σε καραντίνα.